Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τη ρύθμιση των 120 δόσεων επεκτείνει η κυβέρνηση και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν χρέη προς το δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέτα είναι μια ρύθμιση η οποία ίσχυε μέχρι πρώτων δύο όσων μικρότερα χρέη και πλέον η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τους θεσμούς, είναι διατεθειμένη να επεκτείνει το όριο αυτό και σε αυτούς που λέμε μεγαλοφιλέτες του δημοσίου. Γιατί είναι μεν δύο κατηγορίες, είναι όσοι έχουν από 50 μέχρι 250.000 ευρώ και είναι μια κατηγορία που αφορά προφανώς πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Mm-hmm. Υπάρχει όμως η ρύθμιση και υπάρχει και δυνατότητα για τις γενικές ρύθμισης και για όσους έχουν χρέη άνω των 250.000 ευρώ. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διευκολύνει ένα κομμάτι των επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν δυσβάστατα χρέη, αν μιλάμε για πάνω από 5.000 ευρώ, είναι μεγάλα χρέη προς το δημόσιο. Να δώσει όμως τη δυνατότητα σε 10 χρόνια, σε 120 μήνες δηλαδή, να σπάσει κάπως αυτή η οφειλή. Είναι εντελώς διαφορετικό να πρέπει να πληρώσει 50-100.000 ευρώ σε ένα χρόνο και εντελώς διαφορετικό να πρέπει να το πληρώσει σε 10 χρόνια. Αν σου πιένει δηλαδή μια δόση τη τάξη των 400-500 ευρώ το μήνα, είναι σαφώς πιο διευθετής μου από ό,τι αν πρέπει να πληρώνει 5.000 ευρώ το μήνα, γεγονός που θα προκαλέσει νομοτελειακά καινούργια λήξη πρόθεσμα. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει ένα φρένο στα ληξιπρόθεσμα, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν εκτιναχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και έτσι, επεκτείνοντας την διάρκεια, δεν προσφέρει κάποιο κούρεμα ή κάποιο άλλο κίνητρο, παρά μόνο την επιμήκυνση αυτού του χρόνου. Η δόση είναι σταθερή κάθε μήνα. Γίνεται μια ρύθμιση εξ αρχής και με βάση το ύψος της οφειλής δημιουργείται και αυτό το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. Αυτό που πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι ενδιαφερθούν για την σχετική διαδικασία είναι ότι θα πρέπει να καταθέσουν και έκθεση βιωσιμότητας της επιχείρησής τους. Μιλάμε κυρίως για αυτούς που έχουν χρέη άνω των 250.000 ευρώ. Μπορούν να δείξουν ότι μέσω αυτής της ρύθμισης θα μπορέσουν να κάνουν ξανά την επιχείρηση βιώσιμη. Και κατά ψέματα, αυτό είναι κάτι που γίνεται και σε συνδυασμό, όχι επίσημα αλλά ανεπίσημα, με τις κινήσεις που κάνουν και οι τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους προχωρούν σε ρυθμίσεις δανείων ή προσπαθούν να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις. Και όλα αυτά βέβαια υπό τον φόβο των πληστηριασμών, γιατί όποιος δεν ρυθμίσει σχεδόν αυτόματα μπαίνει σε διαδικασία πληστηριασμού πλέον. Και ας μην ξεχνάμε ότι στην περίπτωση των οφειλών του δημοσίου ο πληστηριασμός μπορεί να είναι από τα 500 ευρώ και πάνω για να βγει κάτι, ένα περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και ένα σπίτι στο σφυρί. Οπότε αυτό λειτουργεί σε μια λογική καρότου και μαστιγίου. Έχεις το καρότο των 120 δόσεων, άρα μπορείς να βγάλεις ένα λογικό σε κάποιο βαθμό πρόγραμμα αποπληρωμής, και από την άλλη έχεις το μαστίγιο ότι αν το αγνοείς εντελώς, αν δεν πας να ρυθμίσεις, έχεις πλέον ληξιπρόθεσμα χρέη και κινδυνεύεις πάρα πολύ εύκολα να βγει το σπίτι σου ή το οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό σου στοιχείο στον πληστηριασμό. Από την άλλη, βέβαια, κακά τα ψέματα, ο καν λάβει παρά του μη έχοντος, και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που, ό,τι και να γίνει, είτε το πάμε σε 120 ή σε 250 δόσεις, δεν θα μπορούσαν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Όμως, σύμφωνα με παράγοντες του Υπουργείου, υπάρχει ένας αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες, αν μπορούσαν να δώσουν ένα λελογισμένο ποσό χρημάτων, τουλάχιστον αρχικά θα προχωρήσουν αυτή τη ρύθμιση. Μένει να δούμε λοιπόν μέσα στους επόμενους μήνες πώς θα κινηθεί αυτό το μέτρο και τι αποτελέσματα θα φέρει, κυρίως για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων προς ελληνικό δημόσιο.